Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι τόνοι ανέβηκαν στα ύψη για την απλή αναλογική, με αφορμή αναφορά του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία υπονοούσε ότι υπήρξαν παζάρια της κυβέρνησης με τη Χρυσή Αυγή για τον εκλογικό νόμο. Μετά τη λήξη της ομιλίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Βούτσης, κατέβηκε στην έδρα του Προεδρείου της Βουλής και ανέβηκε στο βήμα εξαπολύοντας οξύτατη επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ερώτηση για το κατά πόσο είναι ευπρόσδεκτη η Χρυσή Αυγή, απάντησα πως δεν υπάρχουν ευπρόσδεκτοι και μη ψήφοι σε κανένα επίπεδο, όπως θα έκανε κάθε πρόεδρος της Βουλής, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βούτσης. Ταυτόχρονα τονίζοντας, και είναι μέσα σε αυτό που κατάθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν διάβασε όλη τη δήλωση, η οποία είναι και πάλι η μισή, ταυτόχρονα τονίζοντας ότι σε καμία περίπτωση αυτά τα οποία απάντησα δεν αποτελούν πρόσκληση προς τη Χρυσή Αυγή. Ήτανε μέσα στο κείμενο που δεν διάβασε ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως αντελήφθη και ο κύριος Κουμουτσάκος τώρα που σας μιλάει, διότι και αυτός είχε προσχωρήσει στην ίδια άποψη, την προπαγάνδιζε ως εκπρόσωπό σας επί 20 μέρες εναντίον της δημοκρατικής πλειοψηφίας αυτής της Βουλής. Και θα έπρεπε να ντρέπεστε πολιτικά. Έτσι, λυπάμαι πάρα πολύ. Να ξέρετε, εν όψη του ότι αυτή η Βουλή με μια σημαντική πλειοψηφία για πρώτη φορά θα αποφασίσει τον εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής, εν όψη αυτής της πραγματικότητας μετέρχεστε και υιοθετείτε, σας λέω με κατάπληξη σας άκουσα, αυτή την πολιτική αθλειότητα την οποία ξεκίνησαν κεντρικά στελέχη του κόμματός σας σε πλήρη συνεργασία με γνωστά δημοσιογραφικά παπαγαλάκια της δημοσιογραφικής αληθείας. Από την πλευρά του, απαντώντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι θα περίμενε ο πρόεδρος να υπηρετεί το αξίωμα με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη συναισθηματική ένταση και διερωτήθηκε αν στους 197 που διέρεε το Μαξίμο θα ψηφίσουν την απλή αναλογική, συμπεριλαμβανόνταν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής ή όχι. Θα περίμενα, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, να υπηρετείτε το αξίωμά σας με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη συναισθηματική ένταση, πόσο μάλλον όταν αυτά τα οποία είπατε επιβεβαίωσαν απόλυτα αυτά τα οποία είπα εγώ. Σας ρωτώ λοιπόν και εσάς και τον Πρωθυπουργό, εάν συγκεντρώνατε 200 ψήφους με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής, θα ίσχυνε ή όχι ο νόμος? Λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα. Και όταν ο κύριος Κουρουπλής και τα διάφορα παπαγαλάκια του Μαξίμου διέρεαν αριθμητικούς υπολογισμούς που λέγανε ότι είμαστε στους 197, εννοούσαν ή δεν εννοούσαν? Σας παρακαλώ. Την ησυχία. Τη μία κάνετε. Σέβομαι και τιμώ τους αγώνες της αριστεράς κόντρα στο φασισμό και στη δικτατορία. Δεν ήσασταν οι μόνοι που πολεμήσατε. Λοιπόν, εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριοι. Και πέρασα τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής μου στην εξορία. Παρακαλώ. Λοιπόν, μαθήματα δημοκρατικής ευαισθησίας, η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή που έφερε τη δημοκρατία, δεν δέχεται.